Αναφορικά με το γυμνάσιο και το Λύκειο Ηρακλείου, το ειδικό γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου, πολλά τα προβλήματα, κραυγή αγωνίας από γονείς και εκπαιδευτικούς. Να πραγματοποιήσουμε την πρώτη σύνδεση με την κυρία Μαρία Μερκουλίδη. Είναι ταμείας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου. Και να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυρία Μερκουλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε να κρατάμε και να διατηρούμε στο προσκήνιο προβλήματα που αφορούν το ειδικό γυμνάσιο και λύκειο στο Ηράκλειο. Τα σημαντικότερα προβλήματα, κυρία Μερκουλίδη, ποια είναι? Το μεγάλο μας το πρόβλημα είναι ένα, είναι το κτηριακό, το οποίο αυτό μας δημιουργεί πολλά υποπροβλήματα. Φαντάζομαι δεν είναι τωρινό το πρόβλημα. Όχι, ασφαλώς δεν είναι τωρινό. Είναι μια κατάσταση χρόνων που διαιωνίζεται, με την ανοχή της πολιτείας φυσικά. Ωραία, όταν λέτε κτηριακό πρόβλημα, τι ακριβώς εννοείτε, πρακτικά, τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα κομμάτι γης, εγώ το ονομάζω, στο οποίο έχουν απλά τοποθετηθεί λιόμενες αίθουσες απάνω. Το πρόβλημα δεν είναι λιόμενες αίθουσες, γιατί πολλά παιδιά σήμερα στο νομό κάνουν μάθημα σε αυτές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές φιλοξενίας αμαία. Είναι στην περιοχή στον Άι Γιάννη το χωστό, σωστά? Το χωστό. Κυρία Μερκουλίδη, αυτό το ρεπορτάζ εγώ προσωπικά το κάνω από το 2010. Κάθε χρόνο ασχολούμαι με τα λιόμενα εκεί στην περιοχή. Σωστά. Δεν υπάρχουν υποδομές φιλοξενίας παιδιών αμαία, ιδιαίτερων παιδιών. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου να μην χωράνε τα παιδιά στο σχολείο, γιατί κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών, διότι είμαστε το μοναδικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο επαγγελματικό, ειδικό στον ομό Ηρακλείου, που φιλοξενούμε δηλαδή παιδιά από όλη την περιοχή του Ηρακλείου, και το μεγαλύτερο σε δύναμη στην Κρήτη. Οι αίθουσες είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Κάθε χειμώνα πλημμυρίζουμε και κλείνουμε. Δεν είναι αίθουσες. Δεν έχουμε να κάνουμε με κτίριο. Έχουμε να κάνουμε με λιόμενα. Απαντήσεις έχετε πάρει κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεάτρου? Όχι. Όχι. Από κανέναν. Όχι, δυστυχώς. Προφορικές υποσχέσεις μόνο παίρνουμε κάθε χρόνο. Ακόμα και τώρα, φέτο, κάναμε την κινητοποίηση που κάναμε τη συμβολική κατάληψη. Ακόμα και τώρα δεν έχουμε πάρει επισήμως κάποιες απαντήσεις. Κυρία Μερκουλίδη, φοιτούν εκεί παιδιά, όχι παιδιά με ξεχωριστές ικανότητες. Εγώ αυτό τον όρο χρησιμοποιώ. Ωστόσο, είναι κάποια από αυτά τα παιδιά είναι βαριές περιπτώσεις. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν έτσι σοβαρά προβλήματα. Και κινητικά, βεβαίως. Και κινητικά. Κινητικά προβλήματα. Κινητικά και σοβαρές ψυχιατρικές παθήσεις. Πέρα από το μαθησιακό κομμάτι. Οπότε το σκηνικό είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό από την άποψη των εγκαταστάσεων. Είναι τραγικό, αν αναλογιστούμε ότι εν έτη 2020 ακόμα υπάρχουν παιδιά που χρήζουν αλλαγή σπάνας και για την ατομική τους υγιεινή χρησιμοποιείται απλά ένα στρωματάκι στο πάτωμα. Σε μία αίθουσα 3x5, την οποία αποκαλούμε γυμναστήριο, γιατί εκεί γίνεται η γυμναστική των παιδιών, υπάρχουν κάποια όργανα γυμναστικής, εκεί γίνονται οι φυσικοθεραπείες, εκεί γίνονται οι εργοθεραπείες και ταυτόχρονα γίνεται και η ατομική υγιεινή των παιδιών που χρήζουν πάνας. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, παιδιά τα οποία αλλάζουν. Ρωτώ την εξουσία. Ρωτώ την εξουσία. Εάν ήταν το δικό τους το παιδί, θα το επιτρέπαν αυτό? Θα το δεχόντουσαν αυτό σαν γονείς? Ζούμε όμως σε μια πολιτεία που δυστυχώς ότι δεν μας αγγίζει, δεν είναι και δικό μας. Δηλαδή, παιδιά αυτή τη στιγμή, το 2020, αλλάζουν στο πάτωμα. Mm-hmm. Ακριβώς. Μάλιστα. Κάποια άλλα παραδείγματα τα οποία αποτυπώνουν και φέρνουν στο προσκήνιο αυτές τις τραγικές εικόνες. Για πείτε μας λίγο. Βέβαια. Οι ψευδοροφές φεύγουν κομμάτια, πλημμυρίζουμε, κακές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Είναι ένα κτίριο παράνομο και αυθαίρετο. Και μάλιστα εγώ η ίδια έχω θέσει το εξής ερώτημα σε εξέχον πρόσωπο της εκκλησίας, ότι αν κάτι συμβεί στο δικό μου το παιδί, από ποιον θα ζητήσω την ευθύνη? Αφού η ίδια η πολιτεία με τοποθετεί σε ένα κτίριο χωρίς προδιαγραφές, παράνομο και αφαίρετο. Το δικό μου το παιδί, αν πάθει κάτι, από ποιον θα γυρέψω την ευθύνη? Και βέβαια, κυρία Μερκουλίδη, πέφτει και η ψυχολογία των ίδιων των μαθητών. Των μαθητών και των γονιών. Και των γονιών, βέβαια. Γιατί συνεννούμε και εμείς, ας πούμε, να τα στείλουμε εκεί, αλλά τι να τα κάνουμε στο σπίτι?
κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα αυτών των παιδιών. Και βέβαια... Ασφαλώς. Δεν υπάρχει, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν έχουμε καμία ασφάλεια εκεί τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να νιώθουμε καθόλου ασφαλείς για τα παιδιά μας, διότι στην πλάτη του σχολείου, ας πούμε, υπάρχει και ένα βουνό, το οποίο μέρα με τη μέρα και βροχή με τη βροχή το χειμώνα μας φέρνει χώματα κατά ολισθήσεις. Τι απαντήσεις έχετε πάρει? Καμία απολύτως απάντηση. Καμία απολύτως. Ό,τι απαντήσεις έχουμε πάρει μέχρι τώρα είναι μέσω τρίτων, δηλαδή μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επειδή το θέμα τώρα αποφασίσαμε πλέον ότι αρκετά μέχρι εδώ, ότι κάναμε, πήγαμε γραπτός, πήγαμε με συναντήσεις, κάναμε όλα τα προαπαιτούμενα όλο τον προηγούμενο καιρό. Και είπαμε να το βγάλουμε, να ακουστεί η φωνή μας και η φωνή των παιδιών μας προς τα έξω. Μέσω λοιπόν των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή δικτύωσης έχουμε λάβει άτυπες απαντήσεις ότι είναι στα μελλοντικά σχέδια του Δήμου να γίνει κάποιο κτίριο, αλλά είναι στα μελλοντικά σχέδια του Δήμου. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε πόσο μέλλον μπορεί να είναι αυτό. Έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός παιδιού, κάτι το οποίο σας έχει προβληματίσει? Κοιτάξτε, μέχρι πέρυσι που με μεγάλο αγώνα αλλαχτήκαν κάτι πλακάκια που ήταν, ας πούμε, στον Προαύλιο χώρο, γιατί ναι, ούτε αυτό μπορούμε να το επικαλεστούμε έτσι. Ήταν κάποια πλακάκια που μισθούσαν πάρα πολύ, οπότε ρίξανε τσιμέντο από πάνω. Απλά μην φανταστείτε ότι τα αντικαταστήσανε. Ναι. Κάθε χειμώνα είχαμε σπάσιμο χέρια, πόδια, είτε αυτό ήταν από παιδιά, είτε αυτό ήταν από καθηγητές ή βοηθητικό προσωπικό. Στο μέτωπο της τελέχωσης με βοηθητικό προσωπικό, κυρία Μερκουλίδη, υπάρχουν ελλείψεις. Η εικόνα που έχετε ποια είναι? Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια μου, φέτο για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, οι ελλείψεις μας είναι πολύ μικρές. Ναι. Δεν μπορώ να πω το ψέμα και την αδικία. Είναι πολύ μικρές. Αλλά τι να το κάνουμε όταν έχουμε προσωπικό και δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι με ασφάλεια να συμπεριφερθούν στα παιδιά μας ή να κάνουν το έργο. Προσωπικό υπάρχει, μαθητές υπάρχουν, οι γονείς είναι εκεί παρόντες, μέσα σε ένα κτίριο το οποίο είναι ντροπή. Και όχι μόνο. Μέσα και σε ένα κτίριο το οποίο είναι ντροπή. Ας ευχηθούμε να μην υπάρξει κάποιο σοβαρό ατύχημα. Αυτό έχω να πω εγώ, γιατί μετά. Μετά δεν ξέρω τι μπορεί να φτάσει. Δηλαδή, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο σε ακρεότητες να θρυνήσουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Υπάρχουν, ωστόσο, κυρία Μερκουλίδη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και θέσεις στην αυτοδιοίκηση, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ας ακούσουν τοποθετήσεις όπως της κυρίας Μερκουλίδη και ας κινητοποιηθούν και ας πάρουν αποφάσεις. Ας είναι αυτή η τελευταία χρονιά που τα παιδιά βρίσκονται σε αυτό το κτίριο και φοιτούν εκεί. Ξέρετε τι, δεν υπάρχει θέληση. Αυτό είναι το τραγικό που βλέπουμε εμείς από την πολιτεία ή από την εξουσία, γιατί είναι καθαρά ένα κομμάτι που είναι ευθύνη του Δήμου. Το Υπουργείο Παιδείας μας έχει στείλει μια μελέτη, ένα προσχέδιο, το οποίο θα πρέπει να κινηθεί η μελέτη για ένα καινούριο κτίριο. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει θέληση. Μάλιστα. Γιατί νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό Δήμο της Ελλάδας. Δεν υπάρχει όμως η θέληση. Κυρία Μερκουλίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να είστε κι εσείς μέρος της φωνής μας και της δύναμής μας. Είμαστε. Διαχρονικά είμαστε εδώ. Διαχρονικά και το έχουμε αποδείξει και θα συνεχίσουμε. Κάθε... Θα τα ξαναπούμε, κυρία Μερκουλίδη, μέσα στη χρονιά, το μόνο σίγουρο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.